Η έναρξη του νέου μήνα και τα χρήματα στο πορτοφόλι ευνοούν τους καταναλωτές, οι οποίοι ξεχύθηκαν στην λαϊκή αγορά των σερών. Αλλά τελικά η λαϊκή, επειδή προσφέρεται για φρεσκάδα, για τιμές, για ποιότητες, ποικιλίες κτλ. Εμείς ό,τι και να πούμε, θα θεωρηθεί ότι είναι υποκειμενική η άποψη. Εσείς κάντε ένα ρεπορτάζ στα πολυκαταστήματα, στα μανάβικα, να δείτε πόσο πάνε. Εμείς έχουμε χθεσινό μαζεμένο κολοκυθάκι με 80 λεπτά. Χαμός γίνεται. Ρίξτε μια ματιά εδώ πέρα τι γίνεται. Κυρίως τι λαχανικά προτιμάει ο κόσμος? Τώρα της εποχής. Την ντομάτα, το αγκουράκι, την πιπεριά, τη μελιτζανούλα, το κολοκυθάκι. Και η λαϊκή προσφέρεται, γιατί μπορεί να κάνει την έρευνα αγοράς. Είναι ο χώρος που ο παραγωγός μπορεί να διαθέτει κάθετα την παραγωγή του στους καταναλωτές, χωρίς μεσάζοντες, χωρίς τίποτα. Έτσι. Και αυτό το ξέρουν οι πελάτες όλοι. Εμείς σας λέω, στα ανέλπιστα, παρόλο που πιστεύαμε ότι ένα μεγάλο ποσοστό λείπει διακοπές, ότι δεν θα έχει πολλή κίνηση, παρόλα αυτά γίνεται πανικός. Γίνεται πανικός. Τελευταία μέρα για φέτος, τα καλύτερα κεράσια, τα πιο τραγανά, δική μας παραγωγή. Μια δύσκολη χρονιά φέτος, πολύ ζέστη, απαιτητική. Ο κόσμος είναι δύσκολα οικονομικά, αλλά μας στηρίζει και εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε και με τις τιμές και κυρίως με την ποιότητα. Πώς βλέπετε την κίνηση σήμερα? Η κίνηση σήμερα και τη σημερινή ημέρα και την περασμένη εβδομάδα είναι αρκετά υποτονική. Ο κόσμος έχει φύγει και λόγω της ζέστης στις παραλίες. Βέβαια, όσοι έχουν μείνει βγαίνουν, μας τιμάνε από πολύ νωρίς και όσο μπορεί ο καθένας βοηθάει. Η Σέρες είναι μια πόλη που ο κόσμος τιμάει τη λαϊκή αγορά, εκτιμάει τον παραγωγό, εκτιμάει τις τιμές και την προσπάθειά μας, σε αντίθεση με άλλες λαϊκές στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα, για παράδειγμα, γιατί δραστηριοποιούμαστε και στη Θεσσαλονίκη και στη Χαλκιδική, όπου ο κόσμος προτιμάει τα μανάβικα. Εδώ ο κόσμος προτιμάει τον παραγωγό και τον στηρίζει. Κατέβηκανε πρωί-πρωί με τη δροσιά για να έρθουν να ψωνίσουν τα πράγματά τους. Όπως βλέπετε κι εσείς, έχει κίνηση όλη η λαϊκή αγορά. Θα ψωνίσουν και αν περισσέψουν λίγα φράγκα, θα έρθουν να πάρουν και τα δικά μας τα είδη. Οπότε πρώτα πηγαίνουν στην μαναβική και μετά απευθύνονται σε εμάς. Τώρα που είναι και αρχές του μήνα, άρα ξοδεύει ο κόσμος τα λεφτά του? Γενικά, κοίταξε να δεις. Περιμένουμε εμείς πάνω απ' όλα να έρθουν ο ξένος κόσμος. Να έρθουν αυτοί που είναι στην Γερμανία. Αυτούς περιμένουμε τώρα. Τους ξένους να έρθουν να μας αφήσουν και εμάς κανένα φράγκο. Οι ίδιοι και οι ίδιοι δεν ψωνίζουν. Παίρνουν τα βασικά τα είδη. Όπως βλέπετε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη κρίση τα τελευταία 10 χρόνια. Ο κόσμος υποφέρει. Δεν υπάρχουν. Παίρνουν τα βασικά τα είδη. Ό,τι περισσεύει, θα έρθουν να πάρουν καμιά κάλτσα, κάνα βρακάκι, καμιά πετσέτα. Παίρνουν βασικές ανάγκες. Η κίνηση άρχισε από το πρωί, από τις 7.30 ώρα. Έχει πάρα πολύ κίνηση. Λόγω της ζέστης, βέβαια, γιατί σε λίγο μετά τις 12-12.30 έχει πάρα πολύ ζέστη και ο κόσμος σιγά σιγά απομακρύνεται. Κάνει τα ψώνια του και φεύγει νωρίς-νωρίς. Έρχεται νωρίς και φεύγει νωρίς. Ο κόσμος πηγαίνει πρώτα στο φαγητό του, έτσι να πάρει τα φρούτα του, τα ψάρια του, και στη συνέχεια, αν περισσέψει κάτι, έρχεται και από εμάς από τα βιομηχανικά είδη και παίρνει και κάτι και από εμάς. Σαν αρχές του μήνα, τώρα ξοδεύουν τα λεφτά τους, πώς το βλέπετε? Έχουν πληρωθεί, είναι πληρωμένοι όλοι. Από συντάξεις, από οτιδήποτε έχουν πληρωθεί. Μέχρι τις 7-8 του μηνός θα υπάρχει κάποια κίνηση. Από εκεί και πέρα, μετά, από τις 7-8 του μηνός, θα υποφέρουμε και πάλι μέχρι τέλη του μήνα.